Παρέμβαση στην τριετή πολεμική σύραξη στην Ιεμένη κάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε συνάντηση στις 6 Σεπτεμβρίου στη Γενέβη. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι να τεθεί το πλαίσιο για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κατά την πιο πρόσφατη αεροεπιδρομή του υποσαουδικής Αραβίας στρατιωτικού συνασπισμού στο λιμάνι Χοντέιντα, σκοτώθηκαν 50 άνθρωποι. Πρόκειται για το σημαντικότερο λιμάνι της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Σιητών ανταρτών Χούτι. Οι παρατεταμένες εχθροπραξίες στην πόλη Χοντέιντα, οι διακοπές στη λειτουργία του λιμένους ή η πολιορκία της πόλης θα ήταν καταστροφικές και πρέπει να αποφευχθούν. Δεν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τον άμαχο πληθυσμό από σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες. Ο πληθυσμός της πόλης εκτιμάται πως ξεπερνά τους 600.000 ανθρώπους. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκφράζει φόβους πως μια παρατεταμένη πολιορκία θα μπορούσε να στοιχήσει τη ζωή ακόμη και σε 250.000 ανθρώπους.